Δημήτρη, πώς θα σου φαινόντουσαν φουστανέλες και φέσια, ήρωες και προδότες, για τα γάνια και φουσεκλίκια, αλλά και οπλαρχηγοί με παχιά μουστάκια, να παρελάβουν σε ένα κόμικ? Εξαιρετικό και εξαιρετική ιδέα και λόγω 1821. Μιλάμε για το κόμικ 1800, αυτό είναι το όνομά του. Ο δημιουργός του κόμικ, Θανάσης Καραμπάλιος, δημιούργησε ένα graphic novel εμπνευσμένο από τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης του 1821, τους κλέφτες και τους αμαρτωλούς, τοποθετώντας τη δράση τους μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο που είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Η ατμόσφαιρα της ελληνικής επαρχίας των αρχών του 19ου αιώνα, τα σκοτεινά χωριά και οι πόλεις αποτέλεσαν ένα ιδανικό background για να ξετελίξει το κουβάρι των ιστοριών του. Ο Θανάσης Καραμπάλιος μίλησε στην εκπομπή «Εφαρμογή Θεσσαλονίκη» για το 1800, τη σειρά βιβλίων κόμικ, η οποία θα ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της με το έκτο βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο. Να ακούσουμε τι μας είπε. Τα 30 χρόνια πριν την Επανάσταση. Είναι η ιστορία της οικογένειας μέσα από τα μάτια ενός απλού ανθρώπου όπως είμαστε κι εμείς, ο οποίος μπλέκεται στις προεπαναστατικές διαδικασίες. Δηλαδή εκείνη την περίοδο υπήρχαν απολεόντιοι πολέμοι, ήταν ο Αλλήλ Πασάς ο οποίος κυριαρχούσε σε όλη την περιοχή, την Ελλαδική ας πούμε σχεδόν. Είχαμε την Πτάνησο Πολιτεία που είχε φτιαχτεί, ήταν ουσιαστικά το πρώτο ελληνικό κράτος που είχε φτιαχτεί, έστω προτεκτοράτο, αλλά ήταν το πρώτο αυτόνομο ελληνικό κράτος. Και αν βάλουμε μαζί και τους Ναπολεόντιους πολέμους και τις τότε μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες όλες μπλεκόταν ιδίως στη Μεσόγειο και στην Χερσόνησο του Έμου, είχαμε μεγάλες διαδικασίες. Βλέπω ότι πηγαίνετε στην ελληνική επαρχία. Βλέπω ότι αρχίζετε και φωτίζετε τα σκοτεινά χωριά και τις πόλεις. Ξεκινάτε την ιστορία με τις λεπτομέρειες της εποχής, από τα ρούχα των ηρώων του βιβλίου, που σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για αμαρτωλούς και κλέφτες, αλλά και για αυτούς οι οποίοι ζούσανε τότε στην περιοχή που λέγεται σήμερα Ελλάδα. Ακόμα αναφέρεστε στις επιπλώσεις των σπιτιών, στην αρχιτεκτονική των κτηρίων, πηγαίνετε στην οικογενειακή ατμόσφαιρα. Αυτό, για να μπορέσετε να το αποτυπώσετε σε ένα κόμικ, θέλει πολύ διάβασμα της ιστορίας, κατανόηση και πάρα πολύ δουλειά. Ξεκινήσουμε με το ότι δύο πάθη είχα στη ζωή μου, τα κόμιξ και την ιστορία. Και τα δύο πράγματα, ας πούμε, ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα που αγαπάω. Και πρέπει να δοθεί ανάλογο σεβασμός και στα δύο. Όταν θες να πιαστείς με κάτι τέτοιο, ιδίως ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Άρα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να συμβαστείς τα πράγματα και την εποχή. Αυτό που προσπάθησα να κάνω ουσιαστικά ήταν να δείξω, ή μάλλον να καταδείξω, το πνεύμα της εποχής. Το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε, κυρίως. Αναγκαστικά έκανα μελέτη, πάρα πολύ. Δηλαδή, διάβασα σχεδόν όλα τα μνημονεύματα των αγωνιστών του 21, απλά έψαξα για πηγές πριν από αυτό. Και αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ να φωτιστεί ουσιαστικά μέσα από το κόμιξ ήταν το, επειδή η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη, καλή ώρα όπως είναι, και γενικά όλη η Ελλάδα, η μισή Ελλάδα, απελευθερώθηκε 100 χρόνια μετά. Τα επίσημα βιβλία της ιστορίας δεν δώσαν φως στο τι συνέβαινε σε αυτές τις περιοχές. Ήταν πρόκληση του να πας σε τόσο αχαρτογράφητα νερά, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διάλεξη, την οποία διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελάκη και το Τμήμα Πολιτισμού με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, και εκεί θα μιλήσει ο κύριος Καραμπάλιος για το έργο του, το οποίο δεν είναι μόνο εικόνες τις οποίες ο ίδιος έχει επιμεληθεί, αλλά πρόκειται και για διαλόγους, και το ρωτάμε γι' αυτό. Για την εποχή τη συγκεκριμένη είναι αρκετά εύκολο, θα έλεγα, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, γιατί όλοι οι αγωνιστές που αφήσανε από μνημονεύματα, αν εξαιρέσουμε τον Κασομουλή, περισσότεροι γράψανε στη δημοτική της εποχής. Δηλαδή μεταφέραν αυτούς το πνεύμα της εποχής μέσω του λόγου τους. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό που ήταν δύσκολο ήταν το να πεις το
το τι επιρροή θα είχε αυτό απέναντι σε έναν καθημερινό άνθρωπο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να γράψεις ένα βιβλίο και να έχεις κεντρικό ήρωα τον Κολοκοτρώνη και να πεις ότι έτσι έκανε ο Κολοκοτρώνης, αλλιώς έκανε ο Κολοκοτρώνης, να αρχίσεις να βάζεις δικά σου λόγια στο στόμα του Κολοκοτρώνη. Ή οποιοδήποτε γνωστό εκείνη τη εποχή, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις έναν άλλο χαρακτήρα, ο οποίος θα επηρεάζεται από τις πράξεις των ανθρώπων. Ουσιαστικά πρόκειται, ας πούμε, για ένα ιστορικό μυθιστόρημα μέσα σε πραγματικό πλαίσιο, αλλά η ήρωση είναι φανταστική. Ο ήρωας είναι ο Δήμος Καραμάνος, είναι ένας απλός αρχής, ο οποίος αγωνίζεται να καταφέρει να επιβιώσει και αυτός και η οικογένειά του μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Όπως ο περισσότερος κόσμος, έχουμε μάθει την ιστορία να βλέπουμε όλοι τις πράξεις και τους ηρωισμούς, ας πούμε, των γνωστών ανθρώπων, των ηρών, των στρατηγών, των χίλιων δύο ανθρώπων. Αλλά το τι συνέπειες είχαν οι πράξεις τους στον απλό κόσμο δεν το είχαμε σκεφτεί. Εγώ αυτό προσπάθησα να... Το πρώτο βιβλίο πότε κυκλοφόρησε? Το 18 στην έκθεση Comic & Play στη Θεσσαλονίκη. Έχει ανταπόκριση. Ο κόσμος αγαπάει τα κόμικ. Στην Ελλάδα το κοινό είναι σχετικά μικρό. Δηλαδή διψάει ο κόσμος για καινούργια πράγματα. Το δικό μου το βιβλίο απευθύνθηκε σε περισσότερο κοινό, είναι η αλήθεια, και πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό λοιπόν είναι το 1800, το κόμικ του Θανάση Καραμπάλιου, ένας δημιουργός graphic novel, ο οποίος πραγματικά εμένα με έχει εξιτάρει και από φωτογραφίες που έχω δει πραγματικά είμαι έτοιμη να πάρω όλη τη σειρά.